Οι αξιωματούχοι της Ουκρανίας ξενάγησαν δημοσιογράφους σε μια εγκατάσταση στα δυτικά της χώρας, όπου στεγάζονται αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες. Το Κίεβο προσπάθησε να παρουσιάσει την κράτηση των Ρώσων αιχμάλωτων πολέμου ως ανθρώπινη και σε πλήρη αντίθεση με αυτή της Μόσχας. Ωστόσο, ο Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα το Μάρτιο είπε ότι υπάρχουν στοιχεία για κακοποίηση αιχμάλωτων και από τις δύο πλευρές. Στο μεταξύ, οι βομβαρδισμοί και οι καταστροφές συνεχίζονται. Σύμφωνα με το Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 44 αεροπορικές επιδρομές και 27 επιθέσεις με πυραυλικά συστήματα τις τελευταίες 24 ώρες. Κτίρια κατοικιών, ένα νοσοκομείο και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές είτε καταστράφησαν είτε υπέστησαν ζημιές, αναφέρει το Κίεβο. Οι κάτοικοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουν τις ζημιές, ιδιαίτερα εν ώψη του χειμώνα. Στη Χερσόνα χρησιμοποιούν παράθυρα βινιλίου που είναι πιο ανθεκτικά και πιο οικονομικά.